Τα ξημερώματα της Κυριακής μπαίνει θερινή ώρα. Συγκεκριμένα στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Μαρτίου θα πρέπει όλοι να πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, ώστε να δείχνει 4 τα ξημερώματα. Ωστόσο, ίσως να είναι και η τελευταία φορά που θα κάνουμε κάτι τέτοιο, καθώς έχει ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτηση για την κατάργηση του μέτρου. Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν με νόμο το μέτρο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στην 1 πριν το μεσημέρι, ώρα Greenwich, και η επιστροφή γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους, πάλι στη 1 πριν το μεσημέρι, ώρα Greenwich. Ψήφισμα υπέρ της διεύρυνσης των συνεπειών της αλλαγής υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του Μαρτίου, ζητώντας από την Κομισιόν, εφόσον χρειαστεί, να παρουσιάσει σχέδιο αναθεώρησης της οδηγίας για την συγκεκριμένη πρακτική. Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν 384 ευρωβουλευτές, ενώ 153 το καταψήφισαν, σύμφωνα με το Reuters. Στην Ελλάδα, η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά. Στη συνέχεια όμως εγκαταλείφθηκε αυτό, επειδή από τις 15 Ιουλίου στις 28 Ιουλίου στις 4 η ώρα του 1916 τα ρολόγια της στην Ελλάδα είχαν τεθεί 25 λεπτά μπροστά στην εισδοχή της ώρας ζώνη. Έτσι, η διαφορά σε σχέση με το φως του ηλίου που καθορίζει για τον πραγματικό χρόνο ήταν πολύ μεγάλη, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και περισσότερο στην Κέρκυρα. Αυτό έχει ως συνέπεια να εγκαταληφθεί.